Σας καλέσαμε να πείτε τις απόψεις σας, να ενημερωθούμε, να γίνει ένας διάλογος πάνω σε αυτό το ζήτημα, τις απόψεις του καθενός και να δούμε τις επόμενες ενέργειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας που συνεδρίασε για αυτό το ζήτημα ανάμεσα σε άλλα παρέψε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θεωρώντας ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα για την περιοχή μας. Λοιπόν, δεν πήρε απόφαση, δηλαδή ενώ θα μπορούσε να πάρει απόφαση. Και τέτοιου είδους ζητήματα από το νόμο έχει το δικαίωμα να τα παραπέμπει στο ανώτερο όργανο που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει αύριο επί του θέματος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να γνωμοδοτήσει από το νόμο για τέτοιου είδους επένδυση. Η εταιρεία έχει πάρει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, ας το πούμε, από τους αρμόδιους φορείς, από τη διεύθυνση δασών, από την αρχαιολογία κτλ. Εντάξει, είναι μεγάλες εταιρείες, έχουν ισχυρό νομικό επιτελείο. Τι άλλου είδους επιρροές έχουν στα υπουργεία, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η περιοχή μας εδώ, από ό,τι ξέρουμε, ενδείκνυται για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Έχει πάρει 7 άδειες, 14,9 η κάθε μία. Ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν ένα τέχνος, από ό,τι μάθαμε, διότι η νομοθεσία απαγορεύει σήμερα η ισχύουσα νομοθεσία να είναι πάνω από 15 βάτ, οπότε το χώρισαν σε μικρές άδειες των 14,9, οριακά δηλαδή, για να μπορέσουν να πάρουν αθρηστικά 7 άδειες. Είναι στην περιοχή Παλιόμαδρα, πάνω στο παλιό Κοσταράζι, κλαδί, Κοσταράζι 1, Κοσταράζι 2, λοιπόν, συνολική ισχύουσα 105 μεγαβάτ. Λοιπόν, το αντικείμενο της συνάντησης είναι να ενημερωθείτε για αυτή την εξέλιξη, τις παρενέργειες που θα έχει, γιατί από ό,τι ξέρουμε τέτοιου είδους επενδύσεις μεγάλων εταιριών δημιουργούν όσο να είναι παρενέργειες, πέρα από τα οικονομικά ωφέλη για τις εταιρείες, έχουν και παρενέργειες περιβαλλοντικές, εννοείται, έχουν παρενέργειες στο περιβάλλον, στο οικοσύστημα. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, μία τέτοια επένδυση μπορεί να αυξήσει ακόμα και τη μέση θερμοκρασία κατά 3 με 4 βαθμούς.